Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι, Τι κάνει, καλέ μου. Καλώ ήρθε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και τα ξαναλέμε. Τι είναι ε, αυτό? Καντώ για σένα, είναι το αρωμά μου. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το φοράω και θα σε θυμάμαι. Ε, βέβαια. Σε ευχαριστώ πολύ, πολύ. Κάθισε. είστε καλά. Το λάμπρο τον έχει ξαναγνωρίσει, νομίζω. Το λάμπρο βέβαια καλά. Είναι γνωστό και μια ξεβετέ. Τι κάνει. Και τον κύριο Αγγελή νομίζω τον ξέρει από, το, από, παλιά, από το παρελθόν. Πολλά, έτσι. παλιά. Καταρχά είμαστε στο στρατό μαζί. Έτσι. Αλήθεια. Ναι, Α, από πολύ πολύ πίσω. Ναι. Πολλά χρόνια. Okay. Στο Παρίσι και τέτοια. Κάθισε. Αλλά τι ωραία. Μ' αρέσουν αυτά τα τραπέζια που είμαστε έτσι απέναντι. Εννοεί που είναι απέναντι που ναι. είναι και λίγο έτσι. Όχι. Μακρουλά. Μακρότερα και απέναντι. Είναι πολύ βασιλικά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Πώ είσαι. Είμαι μια χαρά. Πάρα πολύ καλά είμαι. Θέλω να μου πει, που το έχω απορία, πώ ένα άνθρωπο ο οποίο σπούδασε νομική, νομική δεν έχει σπουδάσει. Ναι, νομική Αθηνών. Λοιπόν, νομική Αθηνών, κατέληξε στη μόδα. Ναι, θα σου πω, εγώ τελείωσα νομική Αθηνών και μετά πήγα σε Σορβόνη να κάνω τα πτυχιακά σε δίκαιο τη ΕΟΚ. Γιατί ήθελα να πάω. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω διπλωματικό σώμα. Τότε στη Σορβόνη ήταν πριν, η Αρβελέρα. Ευχαριστώ το σώμα. Η Αρβελέρα και ο οποία με πήρε στην προστασία τη, να είμαι ειλικρινής. Άρα σε συμπάθησε πολύ, σε εκτίμησε. Ε, είχαμε συναντηθεί και πριν, okay. αλλά με βοήθησε πάρα πολύ. Πήρα δύο μεταπτυχιακά στη Σορβόνη, σε δίκαιο τη ΕΟΚ και μετά ε, άρχισα να εργάζομαι στην ΕΟΚ, στο Παρίσι. Εκείνη την εποχή ο Υπουργό Εμπορίου τη στην Ελλάδα, παίρνετε κάποιο που είχε μιλήσει ήξερε κτλ. Με βρήκαν και μου είπαν, να πούμε, τόσα πτυχία κλπ. Θέλω να μα κάνουμε Πρόεδρο του Ελληνικού Επιμελητήριου στο Παρίσι. Και ασχολήθηκα με αυτό το πράγμα. Επήγα σε ένα πράγμα το οποίο ένιωθα δηλαδή, όχι θα το ψάριξα έξω από το νερό και ακόμα χειρότερα. Μέχρι αποθέωση έγινε μια μέρα που ήρθε μια κυρία εκεί με ένα καλάθι με σαλιγκάρια. Λοιπόν, και έλεγε η κυρία αυτή ότι ήθελα να τη βοηθήσω να διοχετεύσω με την παραγωγή τη από το Νάπλιο, νομίζω ε, σε όλο το Παρίσι, να τι βρω και λοιπά, που ήταν φυσιολογικό ότι πήγαινε στο εμπορικό μιλητήριο τη Ελλάδα στη Γαλλία. Ναι. Εν τω μεταξύ αυτή μου έλεγε, μου έλεγε και δεν πολύ καταλάβαινα τι έλεγε. Και μου έλεγε, ε, και εγώ έφερα τα σαλιγκάρια και ξεμείναμε στο κορδελιό και όλο το κορδελιό μου έλεγε. Φιλετάκι. Α, ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ είχα την γραμματέα μου μέσα, η οποία αυτή είχε, άκουγα γελάει σαν τρελή. Ευχαριστώ πολύ τόσο. Τι το καρδελιό. Το κορδελιό πετάει και η γραμματεία μου ήταν η Γκάρντε Λιόν. Η την έκανε εσύ κορδελιό. Όχι εγώ, αυτή η γυναίκα με τα σαλιγκάρια. Μα αυτή με τα σαλιγκάρια. Οπότε κατάλαβα ότι είχαμε φτάσει στο κορδελιό με τον γκαρντελιόν, ότι δεν ήταν για μένα. Λόγω των πτυχίων μου και λοιπά και τον... που είχε στρατό ο κόσμο στο Παρίσι, έγινα διευθυντή σε ένα μεγάλο οίκο μόδα με γυναικεία ρούχα. Και εκείνη την εποχή γνώρισα τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου είναι που άλλαξε όλη μου τη ζωή. Σε αυτή τα οφείλω τα πάντα. Γνωριστήκαμε γιατί μένα η ζωή μου όλη φτιαγμένο σε ένα δευτερόλεπτο. Λες η γυναίκα μου παντρευτήκατε, δηλαδή. Ναι, βεβαίω παντρευτήκαμε. Έγινα και εγώ διευθυντή σε μια μεγάλη εταιρεία μόδα. Έχει ξαφνικά μια μέρα κάτι μέτρογε. Είναι τελείω μεταφυσική ιστορία. Κάτι μέτρογε και λέω: Θέλω να φτιάξω ένα μαγαζί δικό μου στο Παρίσι. Τώρα φαντάζομαι ότι είμαστε στο 1985. Εκείνη την εποχή τα εσόρουχα τι ήταν. Και λέω: Εγώ θα χτίσω ένα ναό σκεφτόμουν στην αρχαία Ελλάδα σε ένα μαγαζί στο Παρίσι. Και άρχισα να ψάχνω. Μεσόρουχα, ε. Με ό,τι σχέση ο ναό για τον άνδρα. Okay. Από κάλτσε, εσόρουχα, αξεσουάρ, γραβάτε, ποσέτ, μαντιλάκια, οτιδήποτε. Είναι το εν team. Κατά okay. Ο εσωτερικό χώρο, δηλαδή πριν φορέ τα ρούχα. Και έβλεπα διάφορου εργοστάσια και καθ' έρχεται μια μέρα ένα και του λέω: Μπορείτε να μου κάνετε τα δικά μου εσόρουχα. Και μου λέει: Αυτό δεν έχουμε κάνει ποτέ. Τέλο πάντων, μου λέει να ρωτήσω του διοκτήτε. Και μετά από δύο μέρε, εγώ σχεδιάζω σπίτι μου χωρί να έχω ιδέα, δεν ήμουν σχεδιαστή, δεν ήμουν τίποτα από όλα αυτά. Και του πάω ένα χαρτί, του το δίνω και μετά από μια εβδομάδα με παίρνει μια κυρία τηλέφωνο ναι. και μου λέει: Έχετε καταλάβει τι έχετε κάνει. Εμεί έχουμε εργοστάσει από το 1924. Δημιουργία στο εισόργο δεν έχει υπάρξει ποτέ. Αυτό που μα μια βόμβα. Εμεί είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα πάντα για εσά. Τους άρεσε πάρα πάρα πολύ. Και αυτοί.